Γεια σας, καλώς ήρθατε στο YouTube κανάλι μου, είμαι η Σοφία και σήμερα θα φτιάξω τη βαλίτσα μου για ένα ταξίδι. Δεν θα σας πω ακόμα πού θα πάω, αλλά σίγουρα μου κάνετε εγγραφή γιατί σίγουρα θα κάνω βίντεο στον προορισμό μου. Θα κάνω πολλά μάλιστα, για να με ακολουθήσετε και στο Instagram γιατί θα ανεβάσω πολλές φωτογραφίες, story κτλ. Μόνο δύο πράγματα θα σας πω. Κάνει ζέστη και δεν είναι στην Ευρώπη. Αυτά είναι όλα. Ας αρχίσουμε αυτό το βίντεο. Όπως ξέρετε, εγώ είμαι πάρα πολύ οργανωμένη. Πάρα πολύ, δεν πάει άλλο. Βασικά, είμαι λίγο οργανωμένη. Και πήγα στο Pinterest, δεν το κάνω αυτό έτσι... πιο ασθέτη βρίσκω κορίτσια. Ναι, οπότε προσπαθώ λίγο να γίνω πιο ασθέτη και πήγα στο Pinterest να δω αν υπάρχουν travel checklists. Εδώ λοιπόν μου λέει αν έχω πάρει όλο. Αφού τελειώσω να φτιάχνω τη βαλίτσα μου, θα δω αν έχω όλα, γιατί έχει συμβεί πολλές φορές να έχω ξεχάσει πράγματα. Τώρα είμαι οργανωμένη και δεν θα ξεχάσω τίποτα. Σίγουρα. Θα αρχίσω με τα παπούτσια. Έχω δύο σαγιονάρες, αυτές τις καφέ με ροζ, αυτές τις γκρι που είναι χαμπάια, για την πισίνα ή τη θάλασσα. Και τελευταία είναι αυτά τα ταβάνς. Επίσης, για το ταξίδι θα φορέσω τα άσπρα μου φύλλα, γιατί πάλι ταιριάζουν με όλα. Θα σας δείξω πρώτα τις κοντομάνικες μπλούζες, μετά τα χούντι. Θα μείνω εκεί για 10 μέρες, πιστεύω πως έχω ρούχα για 2 μήνες, αλλά δεν πειράζει, καλύτερα να έχουμε περισσότερα από λιγότερα. Σωστά! Πρώτα, έχω μία κοντομάνικη άσπρη μπλούζα, με μία πεταλούδα πάνω. Είναι από το Brandy Melville και μ' αρέσουν πολύ τα ρούχα από το Brandy Melville. Αλλά δεν υπάρχει Brandy Melville στην Ελλάδα και δεν έχω πάει ποτέ στο μαγαζί και ελπίζω στη χώρα που θα πάω να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέρος μέσα σε ένα μεγάλο μαγαζί που να υπάρχουν ρούχα Brandy Melville για να πάρω μερικά. Μια μακριμάνικη μαύρη μπλούζα. Έτσι φαίνεται, έχει αυτές τις ρίγες εδώ, στα μανίκια. Μ' αρέσει να παίρνω στα ταξίδια γενικότερα πιο basic πράγματα και να ταιριάζουν με όλα. Γιατί αν πάρω πολλά που δεν είναι απλά, μετά το outfit θα είναι άστα να πάνε. Αυτό είναι ένα μικρό life hack. Ένα κολάν μαύρο. Να έχω κάτι άνετο. Θα ταξιδέψω με φόρμα. Αλλά μπορεί να υπάρχει air condition, ξέρω εγώ, στο δωμάτιο. Μια ροζ μπλούζα. Αυτή εδώ. Μια κόκκινη μπλούζα, που είναι όμπρε. Μια άλλη κόκκινη μπλούζα. Αυτή τη φορά έχει λουλούδια πάνω. Είναι και οι δύο από το Hollister. Μια άσπρη θράσερ. Μια άλλη μπλούζα που είναι tie-dye. Γιατί μου αρέσει πολύ το tie-dye, όλη την ώρα φοράω tie-dye. Βασικά όχι όλη την ώρα, αλλά μ' αρέσουν τα ombre και τα tie-dye γενικότερα. Μια γκρι μπλούζα με ένα τίγρη. Και μια μαύρη κοντομάνικη, που ταιριάζει με τα πάντα. Βασικά είναι σκούρι μπλε, αλλά τέλος πάντων. Και τελευταίο είναι ένα τυραντάκι. Η μαμά γελάει πίσω από την κάμερα. Για τα TikTok. Ρε μαμά, και δηλαδή η Τσάρλι που τα φοράει εδώ. Αρκετά κοντή λέω, τίποτα. Εντάξει, θα βάλω μια ζακετούλα από πάνω. Για την παραλία, ξέρετε, αντί για μαγιό. Αν δεν θέλω να μπω στο νερό, το ίδιο κάνει. Πήγε, κοιτάξτε, έτσι, κανονικά τόσο χώρο παίρνουν αυτά και αυτό... Να είναι. Πιο μικρό από το κινητό μου είναι. Ναι, πιο μικρό από το κινητό.
Ναι, και στο κινητό μου είναι μια παντόφλα, αλλά δεν πειράζει, αυτό είναι άλλο θέμα τώρα. Πάμε για τα φούτερ τώρα. Πρώτο είναι αυτό κόκκινο. Που έχω μανία με αυτό και το φορούσα όλη την ώρα. Και δεν έχω βγάλει ούτε μία φωτογραφία με αυτό που έχω βγάλει με ό,τι άλλο ρούχο θες. Δεν πιστεύω να φοράω φούτερ το πρωί και το μεσημέρι, αλλά το βράδυ κάνει κρύο πολλές φορές. Εντάξει, όχι, δεν φοράς μπουφάν, είπαμε, αλλά φούτερ μπορείς να φορέσεις, άνετα. Ένα άλλο φούτερ με πεταλούδα. Ναι, έχω μανία με τις πεταλούδες, το ξέρω. Και ένα θράσερ. Μαύρο. Τώρα, πώς το έχω κάνει έτσι? Ελπίζω να μου χωρέσουν όλα. Πάμε για τα μαγιά τώρα. Τα περισσότερα είναι μπικίνι. Τώρα η μαμά μου, ναι, θα βάλει μπικίνι. Αυτό είναι το πρώτο. Έχει κάτι φοίνικες πάνω. Τι είναι, φύλλα από φοίνικες. Εδώ θα το βάλω. Ένα με πεταλούδες, μακριμάνικο, που θα το φοράω κάθε μέρα, καλέ. Το βάζω όλη την ώρα. Σου πω να σε κάψει πρώτη μέρα ήλιο. Μαμά, εντάξει, σιγά. Ένα καφέ, τι λέω καφέ, μοβ με λουλούδια. Πες ένα καφέ τώρα, αλλά δεν πίνεις καφέ. Ρε μου, πού κολλάει αυτό και μην διακόπτεις, γιατί πετάς κάτι κοτσάνες. Τώρα έχεις κάσει τα γέλια. Τα κοτσάνες, τα πήρες πού? Άστο, λοιπόν. Εντάξει, πετάς κοτσάνες. Ένα λαδί. Μαγιό. Τι να είναι τώρα, τι να σας δείχνω. Και αυτό είναι το άλλο. Το πάνω, τι λέω το άλλο. Σιγά μην φορούσα μόνο το κάτω. Και ένα ολόσωμο, γιατί η μανούλα μου μέτριξε. Σοφία, θα πάρεις το ολόσωμο, θα πάρεις και το μακριμόνικο, θα κοείς. Είναι αθλητικό κιόλας, γιατί δεν είχα κανένα άλλο ολόσωμο. Και είχα παλιά, έκανα κολυμβητήριο, αλλά τώρα δεν κάνω άλλο. Λαστιχάκια, γιατί είμαι δίσκο. Τώρα θα γίνω ζογκλέρ. Δεν θα κάνω καριέρα με αυτό, με πειράζει. Έχω ένα μπλε, ένα μαύρο, ένα κόκκινο, ένα ροζ και ένα πράσινο. Δεν έχω όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου, αλλά εντάξει. Φτάνει αυτό. Τι άλλο χρειάζομαι. Θα φέρω αυτό το power bank που είναι Starbucks. Ξέρετε, τα Starbucks είναι πανάκριβα. Είναι πολύ ακριβά και το κινητό μου δεν θα το ταΐσω. Με πράγματα που είναι φτηνά, θα είσαι ακριβά. Οπότε του δίνω μόνο Starbucks. Τι ήταν αυτό με τη γλώσσα? Δεν θα μιλήσω για αυτό, δεν ήταν καθόλου cringe. Μπλε τσιμιδάκια. Τώρα το παίζω soft girl, visco girl και e-girl. Δεν μπορώ να αποφασίσω, ζυγός είμαι. Γιατί όλη την ώρα με ρωτάτε. Και εγώ, ούτε εγώ ξέρω. Άλλη φορά φοράω αυτό με τα κλειδιά και τα λοιπά. Άλλη φορά φοράω τέτοια. Βασικά αυτό το φοράω όλη την ώρα. Το φοράω όλα μαζί. Και τέτοια. Αυτό είναι soft girl, αυτό είναι visco girl και με το έχω και αυτό με τα κλειδιά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό εδώ λοιπόν είναι για τα σπυράκια. Μπας και βγάλω κάτι για το δέρμα μου, κάνει θαύματα και πράγματα. Γιατί αυτά τα μισό, ξέρετε, θέλω να τους πω αντίο. Απλά το κολλάς έτσι πάνω στο δέρμα σου και έχει φύγει μέχρι το πρωί. Οπότε δεν ξέρεις. Έλα, μπες μέσα και εσύ ρε φίλε. Έλα. Όχι, make-up πρέπει να φέρω μαζί, αλλά αυτό θα σας το δείξω γιατί υποτίθεται πως δεν βάφομαι. Τώρα έκανα exposed. Βασικά δεν βάφουμε. Τι λέω, βλακίες. Concealer βάζω για τους μαύρους κύκλους. Γιατί δεν βλέπω TikTok μέχρι τις 3 το πρωί.
Η μαμά πίσω από την κάμερα. Αυτά δεν μας τα έπεσε, Σοφία. Εντάξει. Δεν βλέπω βασικά τι το μέρο τη το πρωί. Α, να ξεχάσω την κάμερα. Ωραία. Έχω μια ροζ κάμερα γιατί είμαι σαν την Μπάρμπι και δεν μπορώ να έχω κάτι που να μην είναι ροζ. Η μεταλλίτσα μου είναι μαύρη και έχω βάλει ένα ροζ κορδελάκι πάνω. Ρε γατί, τώρα μην μιλάς. Κάνουμε βίντεο. Είναι το γατί που πετάει κοτσάδες, είναι και η μαμά μου πάνω. Εντάξει! Εντάξει. Το πήρα το συγγνώμη σου. Ωραία, αυτό μπες μέσα. Αυτό είναι και για το νερό. Κάμερα. Αν τρέχεις, δεν ξέρω. Είναι πρακτική. Είναι action camera. Τώρα θα φλεξάρω λίγο. Αυτή είναι μια Vans τσάντα. Φοράς εδώ. Αν θέλω να πάω εκδρομή και δεν θέλω να κουβαλάω πράγματα. Αυτή είναι από το Michael Kors. Και βάζω το κινητό μου μέσα γιατί είναι μεγάλο σαν παντόφλα και δεν μπαίνει σε πιο μικρό. Τι πέτα. Ναι, εσύ πήγαινε εκεί. Μπες μέσα κι εσύ. Τώρα αυτή εδώ είναι μια ροζ που πήρα για τη μαμά μου για τη γυναίκα τη και δεν τη άρεσε. Και... μου άρεσε, αλλά. Εντάξει, δεν το φοράει ποτέ όμω και τη το έκλεψα. Βασικά ρώτησε την. Ζήτησε την άδειά τη. Δεν με άφησε να πάρω το ρεβιτόν τη. Αυτό είναι ένα άλλο τσαντάκι. Μες κανένας θα δει το κινητό και το φοράς έτσι. Άσπρο, για να ταιριάζει με όλο. Και ένα πράσινο σακίδιο. Άρνη. Μα, σου είπα να μην μιλάς. Πράσινο σακίδιο. Άρνη. Είναι από το Steve Madden και έχει διάφορα πραγματάκια πάνω, μπιχλιμπίδια, ξέρω εγώ. Α, ναι, και έχω βάλει ένα πάντα από το Primark που κάνει 50 λεπτά, αλλά τέλος πάντων, μια τσάντα που κάνει 100 ευρώ και ένα μπιχλιμπίδι πάνω που κάνει 50 λεπτά. Τέλεια! Τώρα αυτό. Ωραία, τέλεια, θα χωρέσουμε όλα. Πάω για 10 μέρες, όχι για 3 μήνες, αυτό το είπα. Θα πάρω και γυαλιά λίγο αυτό, θα το βάλω στο κάριο. Αυτά είναι τα πρώτα. Α, τα μαλλιά μου! Κάνεις βλακίες. Ρε μαμά, σου είπα να μην μιλάς. Πόσες φορές. Θα βγεις έξω από την αίθουσα αν ξαναμιλήσεις. Ναι, σου κάνεις filming. Ποιος θα μου κάνει βίντεο. Ναι. Η κάμερα. Και αυτά είναι τα άλλα γυαλιά που μου πάνε τόσο πολύ. Είμαι ακόμα πιο όμορφη. Δηλαδή δεν γίνεται. Κοιτάξτε το. Ηρωνία ήταν αυτή. Καταλάβατε. Δεν είμαι όντως ψωνάρα. Και αν με ξαναπεί κάποιος ψώνια θα το σκοτώσω στην κυριολεξία. Οπότε μην τολμήσετε. Τώρα θα σας δείξω τα υπόλοιπα ρούχα γιατί έχω άλλο τόσο. Πρώτο σουρτσάκι, είναι αυτό το τζιν. Λίγο στενό, αλλά όχι πολύ. Το δεύτερο είναι πιο φαρδί και πιο ανοιχτό χρώμα. Αυτό γίνεται κορδέλα. Και αυτό δεν πρόκειται να το αφήσω έτσι, το κάνω λίγο. Έτσι. Επιτζάμες. Τώρα αυτό μέσα το βάλω τώρα. Ένα άσπρο τζιν. Γιατί είναι ανοιχτό χρώμα και ξέρετε θα σας σκάσω με αυτό. Έχει και τρύπες. Τώρα πάμε για τα υπόλοιπα. Ναι, δεν κάνω μπαλέτο, έκανα χάλια στροφή. Συγγνώμη. Έχω ένα πράσινο φόρεμα. Αυτό το φόρεμα υπάρχουν μέρες που το μισώ και υπάρχουν μέρες που μου αρέσει. Τώρα δεν ξέρω, αλλά η μαμά μου είπε άντε πάρτο, είναι μακρύ αυτό. Τη λέω, οκ. Και επειδή είναι έτσι τυραντάκι, μου λέει, θα βάλεις αυτό από πάνω. Από πάνω, μη φαίνονται οι ώμοι σου. Είναι μαύρο, είναι από το Μπέρσικα αυτό, αυτό είναι από το Μονσούν. Και το πήρα όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, γιατί δεν υπήρχε το νούμερό μου. Και λέω, άντε μαμά, πάρω 12-13. Και τώρα, εντάξει, το φορέσω τώρα. Επόμενο. Ωραία. Αυτό εδώ το φορεματάκι, είναι από το Justice. Βασικά δεν είναι φόρεμα, έχει σορτσάκι. Και ένα άλλο πράσινο φόρεμα.
Είχα μανία με το πράσινο πέρσι. Τώρα έχω μανία με το κόκκινο. Ένα τζιν. Και άλλο που είναι μπλε και έχει όλου σκισίματα. Τώρα με το θράσερ θα είναι ένα τέλειο. Θα φανώ λες και πάω για skateboard που δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν πειράζει όμως, όλοι φοράνε Vans και δεν κάνει κανείς skateboard. Σχεδόν κανείς φυσικά, από τα κορίτσια τουλάχιστον. Ένα πουλοβεράκι. Είναι πολύ πρακτικό, γιατί χωράει τη τσάντα σου και πως το παίρνεις όπου θέλεις. Γιατί μέσα στα εμπορικά βάζουν air conditioners ότι δεν πάει άλλο. Και είσαι έξω με τα καλοκαιρινά και μετά μέσα είναι να βάλεις 5 μπουφάν. Σας παρακαλώ. Και έχω 2 φούστες. Μια χακή. Και μια τζιν. Αυτή δεν ταιριάζει με τα πάντα, αυτή ταιριάζει με τα πάντα, γι' αυτό την παίρνω. Αυτά είναι όλα που θα πάρω λοιπόν. Θα πάρω και τις οντοντόβουρτσες και τα λοιπά και θα πάρω και κρίκους μαζί. Και 2-3 κολλιά. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και εγγραφή για να δείτε τα βίντεο από το προορισμό που θα κάνω πολλά και θα είναι τέλεια. Και να δείτε τις φωτογραφίες, story, να με κάνετε follow στο Instagram, λέγομαι Σοφία Σκαλκόσοβα. Και να με κάνετε follow και στο TikTok, Σοφία Σκαλκόσοβα, τώρα κάνω promote τον εαυτό μου. Για να δείτε πράγματα από τον προορισμό. Και αυτά είναι όλα. Αντίο!